Θωμά μου, μπορεί να είμαστε στο καπτήρι με τον κινητήρα των 900 κυβικών, όμως τα νέα θα στα πω απ' έξω. Πες μου ένα καλό λόγο που είμαστε μπροστά σε ένα ανοιχτό καπό. Κοίταξε να δεις, τα σημαντικά είναι, Θωμά μου, για το καπτήρ έρχονται από εδώ. Νέος κινητήρας, ναι. 1300 κυβικά, τρικύλινδρος, ο οποίος έχει τεχνογνωσία και τεχνολογία κατευθείαν από τη Φόρμουλα 1. Θα το χρησιμοποιεί πλέον η Renault στα περισσότερα μοντέλα της. Μειωμένη κατανάλωση σε σχέση με πριν, μειωμένες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και τη ροπή από πιο χαμηλά διαθέσιμη και πιο ομαλά. Άρα έχουμε ένα πιο ευέλικτο αυτοκίνητο, πιο οικονομικό, πιο βολικό στις καθημερινές μετακινήσεις. Η Renault είπε ότι βάζω ένα καινούριο κινητήρα, είναι από την αρχή κινητήρα, καινούριος, έχει εξελιχθεί σε σχέση με την Daimler, σε συνεργασία με την Daimler. Και πέρα από αυτό έχουν γίνει περισσότερες από 40.000 ώρες δοκιμών, ώστε να είναι σίγουροι για το αποτέλεσμα. Ανανεωμένο καπτήρ στην κατηγορία των Super Mini, τι μετέφερε η Renault σε αυτό, τα στοιχεία τα οποία ψάχνει σήμερα η αγορά, που είναι SUV αυτοκίνητα σε κάθε κλίμακα και σε κάθε κατηγορία, και το πρίκησε με πράγματα τα οποία πήρε από την πολύχρονη εμπειρία της στα πολυμορφικά. Έδωσε μια ευρύχωρη καμπίνα, 13 λίτρα μέσα στην καμπίνα, χώρο για μικροαντικείμενα. Πίσω το κάθισμα σύρεται μπρος πίσω, ενώ οι πλάτες πέφτουν ασύμετρα μάλλον, ανάλογα αν κάποιος θέλει να κάθεται πιο μπροστά ή πιο πίσω. Αλλάζει κλίση. Δεν είναι μόνο προνόμιο, μπράβο, των μπροστινών, είναι αλλάζει κλίση. Πέφτει ή εν τρίτον ή δύο τρίτα. Αλλάζει και το προπαγκάζ, 377 λίτρα, 455 εάν τραβήξουμε μπροστά το κάθισμα, και εάν ρίξουμε τελείως τα καθίσματα, πάμε στο ποσό των 1235 λίτρων. Όταν μπαίνεις μέσα στο καπτήρ, νιώθεις κατευθείαν ότι έχει πολλές πολυμορφικές λύσεις. Αυτό που είπες, πολύ φωτεινό γύρω-γύρω. Είχε 17 πόντους απόσταση από το έδαφος. Και μάλιστα, εάν κάποιος κάνει την επιλογή και πάρει το Extend Grip, ένα σύστημα το οποίο βοηθάει ουσιαστικά να έχουμε καλή πρόσφυση σε σαθρά εδάφη ή σε εδάφη που δεν έχουν καλή πρόσφυση, σε συνδυασμό με ένα λάστιχο MS, με Mother Snow δηλαδή, μπορεί να κάνει θαυματάκια όταν αποφασίσουμε να βγούμε από τον δρόμο, ας πούμε, την άσφαλτο και να μπούμε σε χωματόδρομους, στα νησιά, σε βόλτες, με χιόνια, με οτιδήποτε άλλο. Και φυσικά στο εσωτερικό, όπως κάθε σύγχρονο αυτοκίνητο το οποίο σέβεται τον εαυτό του, είναι πλήρες ηλεκτρονικών συστημάτων. Θα μιλήσω για το infotainment. Περνάει μέσα από μια οθόνη η οποία είναι στο μέσο του ταμπλό 7 ετών, η οποία είναι έγχρωμη αφής, στην οποία μπορεί να έχουμε ένα σωρό λειτουργίες οι οποίες ρυθμίζονται και κατευθύνονται μέσα από το κινητό μας τηλέφωνο. Είναι συμβατό είτε με σύστημα Apple CarPlay είτε με Android Auto. Και μάλιστα μέσω εφαρμογής από το κινητό τηλέφωνο μπορεί να ελέγξει όλες αυτές τις λειτουργίες και από απόσταση και από. Όταν είσαι μέσα. Ακριβώς. Έρχεται λοιπόν η Renault και λέει ότι σου δίνω ό,τι εξατομίκευση θες. Συνδυασμούς χρωμάτων, εσωτερικά, εξωτερικά, μισά-μισά, ουρανός και πλευρικά, ταμπλό, καθίσματα. Ο νέος λοιπόν αυτός κινητήρας, το μάω τρικύλινδρος τούρμπο των 1300 κυβικών, είναι διαθέσιμος με υποδυνάμεις από 115 έως 160 ύπους. Γι' αυτό μπορεί να τοποθετηθεί και στα περισσότερα μοντέλα της Renault. Λίγες παραπάνω λεπτομέρειες σχετικά με τις τεχνολογίες οι οποίες έρχονται κατευθείαν από τον κόσμο της Φόρμουλα 1. Το Bore Spray Coating προσφέρει ειδική επίστρωση των κυλίνδρων που ενισχύει την απόδοση μειώνοντας στριβές. Παράλληλα υπάρχει και διπλός μεταβλητός χρονισμός. Έχουμε αυξημένη ροπή στις χαμηλές στροφές και πιο επίπεδη καμπύλη ροπής. Τώρα, στην περίπτωση του καπτήρ, εξοπλίζεται με δύο διαφορετικές εκδόσεις, πάντα με τον ίδιο κινητήρα των 1300 κυβικών, turbo με 130 και 150 ύπους αντίστοιχα. Μάλιστα, με τον κινητήρα των 150 ύπων είναι διαθέσιμο πέρα από το χειροκίνητο κυβότιο των 6 σχέσεων ένα αντίστοιχο αυτόματο διπλού συμπλέκτη. Τώρα, για τις τιμές σε σχέση με το νέο καπτήρ, για τον κινητήρα των 1300 κυβικών ξεκινάει από 15.980 ευρώ με 5 χρόνια εγγύηση και 3 χρόνια οδική βοήθεια, αλλά υπάρχουν και πιο οικονομικές εκδόσεις. Από 14.380 ευρώ. Και επειδή πάντα υπάρχουν από πίσω πράγματα τα οποία μαθαίνουμε, αρκεί να μπούμε στο traction.gr και να διαβάσουμε για τα πάντα.